Παρακαλέσουμε να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας, διότι η παράσταση ηχογραφείται και οπτικοποιείται. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λίμνης σας καλωσορίζει στην απόψινή μουσική παράσταση «Τραγουδισμένη Λίμνη», με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννηση της αείμνηστης λιμνιώτισσας ποιήτριας Μαρίας Αγγελάκη. Έχουμε την τιμή να βρίσκεται μαζί μας ο Κύπριος μουσικοσυνθέτης Ανδρέας Αρτέμης, ο οποίος μελοποίησε πολλά ποίηματά της και ταξίδεψε αφιλοκερδός από την αγαπημένη μας Κύπρο έως εδώ με τους συνεργάτες του, τον Δημήτρη Γερμανό, την Ελένη Ευσταθίου και την Κική Μανώλη. Τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Ο συνθέτης και ερμηνευτής Ανδρέας Αρτέμης ασχολείται με τη λόγια μουσική. Απαριθμεί εδώ και 4 δεκαετίες ένα μεγάλο αριθμό από εμφανίσεις στο κυπριακό, στον ελλαδικό χώρο, καθώς και στο εξωτερικό, με δικές του συνθέσεις, είτε ερμηνεύοντας συνθέσεις και έργα ως σολίστας άλλων συνθετών, εκδηλώσεις, ρεσιτάλ ερμηνείας, με στόχο πάντα την ανάδειξη της μελοποιημένης ποίησης. Έχει δώσει πολλές εντός και εκτός της Κύπρου πολυμορφικές παραστάσεις, συναυλίες με συνθέσεις του, διάφορες. Οι παραστάσεις αποτελούνται από κορυφαίους ερμηνευτές, μουσικούς, ηθοποιούς, ενίοτε και χορηφτές, δημιουργώντας έτσι μια κατανυκτική μυσταγωγία για τους εκλεκτούς της μουσικοποιητικής τέχνης, συνδυάζοντας την ανάδειξη του ελληνικού λόγου μέσα από τη μουσική και την ερμηνεία ποιητικών τραγουδιών. Τη χρονιά του 2022, 20 έτη, συμπλήρωσε 20 έτη στη δισκογραφία με 23 παραγωγές προσωπικών δίσκων CDs. Ο συνθέτης εργάστηκε περισσότερο από 30 χρόνια στην ελεύθερη ραδιοφωνία, αρχικά βέβαια ως προϊστάμενος, ενώ παράλληλα, μέχρι το 2022 διετέλεσε και παραγωγός καθημερινών εκπομπών λόγου της μουσικής. Είναι λογοτέχνης, μελετητής και οδιακός δάσκαλος φωνητικών μαθημάτων. Ο Δημήτρης Γερμανός ξεκίνησε τη μουσική διαδρομή από πολύ μικρή ηλικία, με μαθήματα πιάνου. Παρακολούθησε μαθήματα κλασικής και ηλεκτρικής κιθάρας. Είναι τραγουδοποιός και στιχουργός. Από τη σχολική του ηλικία συμμετείχε σε ορχήστρες και χοροδίες. Είναι στέλεχος μιας μεγάλης ιδιωτικής εταιρείας στο τουριστικό κλάδο στην Κύπρο, με σπουδαίστα οικονομικά. Τα τελευταία 2 χρόνια συνεργάζεται με τον συνθέτη και δάσκαλό του Ανδρέα Αρτέμη. Η Ελένη Ευσταθίου και η Κική Μανώλη ασχολούνται με το τραγούδι από χρόνια, μαθητεύοντας με το συνθέτη και δάσκαλό του τον Ανδρέα Αρτέμη. Συμμετέχουν δε σε πολλές παραστάσεις του ως ερμηνεύτριες, καθώς επίσης συμμετέχουν και οι δύο σε δισκογραφικές εργασίες του συνθέτη. Επίσης, στη σημερινή μας εκδήλωση θα ακουστούν ενδιάμεσα τις απαγγελίες ποιημάτων της αείμνηστης Μαρίας Αγγελάκη από τον Γιώργο Φορτωτήρα. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι καλεσμένος μας απόψε για τις απαγγελίες ήταν και ο Δημήτρης Αποστόλου, που δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί και να απαγγείλει με αυτόν τον γλαφυρό τρόπο που ξέρουμε όλοι. Το λόγο τώρα έχει ο Δημήτρης Αγγελάκης για ένα χαιρετισμό ως εκπρόσωπος της οικογένειας Αγγελάκη. Παρακαλώ.
Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά θα ήθελα εκ μέρους των συγγενών της Μαρίας Αγγελάκη να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί απόψε αυτή η όμορφη εκδήλωση. Τον Πολιτιστικό Εξοραϊστικό Σύλλογο Λίμνης για την άψογη διοργάνωση, τον κύριο Δημήτρη Αποστόλου, Ελίμνιο, γιατί ήταν αυτός που έδωσε την ιδέα και η συμβολή του στην επιτυχία της σημερινής λογοτεχνικής μουσικής βραδιάς ήταν καθοριστική. Τον κύριο Γιώργο Φορτωτήρα για τις απαγγελίες των ποιμάτων που θα ακολουθήσουν και φυσικά τον αγαπητό φίλο, μουσικοσυνθέτη λογοτέχνη Ανδρέα Αρτέμι και τους συνεργάτες του, οι οποίοι άφησαν τις υποχρεώσεις τους στην Κύπρο και ταξίδεψαν μέχρι εδώ για να μας προσφέρουν αυτό που όλοι θα απολαύσουμε. Ο Ανδρέας ήταν ο άνθρωπος που επένδυσε τους στίχους της με όμορφες μελωδίες και έκανε τη θεία μας να κλάψει από χαρά όταν τους πρωτοτραγούδησε. Ήταν αυτός που την τίμησε με τη φιλία του όταν ήταν στη ζωή και σε κάθε ευκαιρία τιμά τη μνήμη της μετά το θάνατό της. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Αρτέμις θα σκιαγραφίσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο την ιδιαίτερη προσωπικότητα της Μαρίας Αγγελάκη. Εγώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα διάλογο που είχα με τη θεία μου λίγο πριν τον ξαφνικό θάνατό της. «Να θυμάσαι», μου είχε πει, «ότι αληθινά ευλογημένος είναι αυτός που όταν έρθει η ώρα των απολογισμών είναι υπερήφανος για όσα έκανε στη ζωή του». Αυθόρμητα τη ρώτησα, «Εσύ θεία τι έκανες στη ζωή σου που σε έκανε να αισθάνεσαι υπερήφανη?» Η απάντηση, λακωνική και αποστομωτική. «Εγώ τόλμησα». Πράγματι, εκείνη τόλμησε. Τόλμησε σε πολύ νεαρή ηλικία και κόντρα στα τότε κοινωνικά στερεότυπα να εγκαταλείψει την αγαπημένη της Λίμνη και να αναζητήσει μια καλύτερη ζωή. Έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη. Τόλμησε σε δύσκολες εποχές να είναι αντισυστημική και να υπερασπίζεται με στένους τις αριστερές της πεπιθήσεις όταν άλλοι υπέγραφαν δηλώσεις μετάνοιας. Τόλμησε να αρθρώσει λόγο και να κάνει να την εκτιμήσουν μεγάλες μορφές της λογοτεχνίας και της ποίησης όπως η Έλλη Αλεξίου και ο Γιάννης Ρίτσος. Τόλμησε τα βιώματά της να τα κάνει στίχους και με αυτούς να φτιάξει υπέροχα ποίηματα, λιτά μεν, μεστά περιεχομένου δε. Η Θεία Μαρία, ό,τι έκανε στη ζωή της, το έκανε από επιλογή και όχι από ανάγκη. Επέλεξε λοιπόν να μην κάνει δική της οικογένεια και παιδιά. Έχει όμως 5 ανήψια που την αγάπησαν, τη σεβάστηκαν για τους αγώνες της και μέρος του αξιακού του συστήματος διαμορφώθηκε σίγουρα από τις νουθεσίες και τις διδαχές της. Με αυτές τις λίγες σκέψεις θα ήθελα να σας ευχηθώ όλους, να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για την παρουσία σας και να σας ευχηθώ καλή θέαση και καλή ακρόαση. Ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο θα δώσω το λόγο στον κύριο Ανδρέα Αρτέμι προκειμένου να μας μιλήσει για τη Μαρία Αγγελάκη και το έργο της. Κύριε Αρτέμι, παρακαλώ. Καλησπέρα. 100 χρόνια από τη γέννηση της ποιήτριας Μαρίας Αγγελάκη που ήρθε στον κόσμο το 1924 σε μια εποχή που ο μικρός αυτός θαλασσινός τόπος της μάγευε και εξακολουθεί πάντα να προσελκύει ντόπιους και ξένους. Αυτή η εκφραστική, λιμιώτικη, θαλασσογραφική στιχοπλοκία της Μαρίας Αγγελάκη που ύμνησε μέσα από τα ποίηματά της στη Λίμνη στα περισσότερα πρόβαλε τους αισθητικούς ερεθισμούς που προκαλεί ο τόπος, η θάλασσα και έτσι περίτεχνα πραγματεύτηκε τους λεκτικούς πίνακές της
το φως και το χρώμα του γενέθλιου της τόπου. Από την ψηλότερη κορφή της ανατολικής πλευράς βυθίζει το βλέμμα της το πέλαγος. Η θάλασσα συμπαγής σαν ημιπολίτιμη πέτρα, μπλε λουλακή, αν δεν ήταν ποιήτρια, θα ήταν μουσικός, αφού τραγούδαγε τα ποίηματά της με αυτοσχέδιες μελωδίες συχνά, με εκείνη την επιβλητική φωνή της. Θυμάμαι στο σπίτι της, στον Άγιο Παντελεήμονα Αχαρνό στην Αθήνα, υπήρχε μια παλιά κιθάρα. Τη Μαρία τη γνώρισα από μια άλλη ευβοιώτισσα, από την Κίμη, η καταγωγή της, τη φιλόλογο και ποιήτρια Πόπη Πασπαλιάρη. Συνεργαστήκαμε στα μέσα της δεκαετίας του 80, σε μια εποχή που διετέλεσε και πρόεδρος των Ελλημνίων στην Αθήνα, με εξαιρετική δράση. Έγραφε στίχους ακατάπαυστα. Μελετούσε έργα ποιητών της μεσοπολεμικής περίοδου του 30, Μαλακάσης, Μεθιώτισσα, Ουράνης, Πολυδούρη, Καριωτάκης και άλλοι πολλοί, αλλά και μεταφράσεις ξένων ποιητών όπως ο Πούσκιν, που θεωρούσε ότι το ματωμένο σάλι του ήταν το αγαπημένο της ποίημα και ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το ποίημα του Πούσκιν θα τα ακούσετε τώρα. Το μαύρο της σάλης στα χέρια κρατώ, το ματωμένο σάλι σκουπίζω με αυτό ο δούλος μου, νύχτα σκοτάδι σε μια ερημιά, στο δούλαβι ρίχνει τα δυο κορμιά. Από τότε ωραία μάτια ποτέ δεν φιλώ, από τότε τις νύχτες ποτέ δεν γλεντώ. Θωρώ το μαύρο της σάλι βουβός και ένας πόνος στη ψυχή μου οργώνει κρυφός. Η φιλική σχέση της με την σπουδαία συγγραφέα Έλλη Αλεξίου και η μαθητεία κοντά της είναι αυτή που της είχε αποτυπώσει βαθύτερα αισθήματα για την ποιητική ενασχόληση μιας ρομαντικής αλλά και ταυτόχρονα μιας στρατευμένης πολιτικά εποχής με αντάρτικα τραγούδια, εξιστορήσεις ατελείωτες που κάπου έχανα τις συνέχειες, νέος ήμουν τότε και δεν τις πολύ καταλάβαινα να σας πω την αλήθεια. Το τέμπο όμως της μπάσας φωνής της Μαρίας, πάντα γέροχο το στιτό περπάτημά της, που μάλλον στρατιώτη ή πρόσκοπο μου θύμιζε, σε αντίθεση με την εσωτερική της μεταξένια ψυχή, με τους αλεκπλήρωτους ερωτές της, που κατέληγαν σε ποιητικούς ίστρους, με οδήγησαν ακόμα και μετά το θάνατό της το 1992 στη συνέχεια μελοποίηση στίχων της. Κάπως έτσι θα μπορούσα να διαχωρίσω τη συνθετική μου δραστηριότητα στην ποιησή της. Στην εποχή της αθωότητας και γνωριμίας μας και στη μεταθανάτια περισσότερο θυμοσοφική εκμυστήρευση κοινωνικοπολιτικών αντιλήψεών της, αλλά και των ερωτικών τραγουδιών που έχουν πάντοτε επικεντρωμένο τον αέρα και τη θαλασσινή άβρα της λίμνης. Ζούσε με την αδερφή της στη Βάνα, Ευαγγελία, στην Αθήνα, αγγλοδιδασκάλισσα, που ζωγράφιζε και έγραφε και ποίηματα στα αγγλικά. Μερικά μου τα είχε δώσει, τα έχω στο αρχείο μου. Όπως καταλαβαίνετε, η επαφή με τις αδερφές Μαρία και Βάνα Αγγελάκη, η κάθε συνάντησή μας κατέληγε σε προεκτάσεις καλλιτεχνικές, σε μεγάλες ποσότητες φαγητού, γέλιο, είχαν και πολύ χιούμορ και οι δύο τους και βεβαίως ατελείωτες απαγγελίας μέχρι τελικής δικής μου πτώσεως. Το καλοκαίρι του 1998
Φιλοξενήθηκα στο σπίτι τους εδώ στη Λίμνη που είχαν έρθει για διακοπές. Η φιλοξενία αυτή είχε προγραμματισμό ανάλογο, μια και είχαν προηγηθεί συζητήσεις, σχέδια, με ξεναγήσεις, γνωριμίες με πρόσωπα που αγαπούσαν και εκτιμούσαν. Επέστρεψα ξανά στη Λίμνη το 2005, χρόνια από το θάνατο της Μαρίας και της Βάνας, η ελίμνη της Αθήνας μνημονεύω τον αδελφικό μου φίλο Δημήτρη Κοτζαμάνη, γραμματέα και εκδότη της Λιμνιώτικης Φωνής, τον καλοπροαίρετο πρόεδρο τότε Κώστα Ρούσο, που οργάνωναν εδώ πρώτα, που οργάνωσαν εδώ πρώτα και μετά στην Αθήνα δύο βραδιές αφιερωμένες στα τραγούδια με μελοποιημένους στίχους της Μαρίας Αγγελάκη. Σαν ταινία περνούν όλα από το νου μου. Στιγμές αλυσμόνητες, φωτεινές, γεμάτες αγάπη, ανιδιοτέλεια από ανθρώπους που αγαπηθήκαμε πάρα πολύ. Απόψε, πιστεύω πως είναι όλοι τους εδώ. Σας κοιτάζει άλλωστε, χαμογελώντας. Κατέβηκαν από τη σκάλα του ουρανού και ήρθαν να μας ακούσουν. Προάγγελοι αυτού του γεγονότος, η φιλοξενία των διοργανωτών. Ευχαριστώ από καρδιάς το λόγιο Ελίμνιο Δημήτρη Αποστόλου, που η Λίμνη του χρωστά πολλά. Αν υπάρχουν εδώ κάποιοι που ασχολούνται με τον πολιτισμό αυτού του τόπου, είχε την έμπνευση μετά από δική μου πρόταση, καθώς συμπληρώνονταν φέτος τα 100 χρόνια και διαδικτυακά είχαμε συνομιλήσει και λέω αν θα μπορούσε να γίνει κάτι, το έτρεξε πάρα πολύ, λυπούμε που δεν είναι εδώ απόψε. Λοιπόν, η Λίμνη και η Ελλάδα χρωστούν πολλά για όλα όσα έχει κάνει στον τόπο αυτό, αφού κάθε του γραφή και δραστηριότητα είναι μια πράξη πολιτισμού για τη Λίμνη και την Ελλάδα. Η συνέχεια είναι αποκαλυπτική μέσω του Ελίμνιου, διότι η κυρία Σώτη Καλκούνη και τα μέλη του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Λίμνης μας έφεραν εδώ απόψε. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για την εξαιρετική αρχαία φιλοξενία. Και βεβαίως η διοργάνωση, τα νύψια που ζουν εδώ τον αδελφόν Αγγελάκη και όσους βοήθησαν γενικότερα να είμαστε εδώ, τις κυρίες από το Πολιτιστικό Εξοραϊστικό Σύλλογο, ευγενέστατες κυρίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ οι συνεργάτες μου και εγώ, και να πω ότι θα φροντίσω με την επιστροφή μου στην Κύπρο, στην Πάφο ζούμε, τη διερεύνηση τρόπων αδελφοποίησης του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου ή ανταλλαγής πολιτιστικών ιδεών και δραστηριοτήτων με κάποιο αντίστοιχο φορέα εκεί. Άρα θα γίνουμε εκτός μέσω της Μαρίας Αγγελάκης στενότατη συγγενής σε λίγο καιρό. Τα ποίηματα της Μαρίας που μελοποίησα είναι πάρα πολλά. Απόψε εδώ θα παρουσιάσουμε τόσο από μένα όσο και από τους συνεργάτες μου Ελένη Ευσταθίου, Κική Μανώλη και Δημήτρη Γερμανό, τα τραγούδια που τα περισσότερα τα έχω δισκογραφήσει από το 2000 και μετά. Από τους μελοποιημένους στίχους της Μαρίας θα διαπιστώσετε τη λυρική της διάθεση. Λίγο πριν το θάνατό της κατάφερε να εκδώσει ένα ποιητικό βιβλίο με τον τίτλο «Ο σκουριασμένος κύλινδρος». Η Μαρία έζησε λιτά και ταπεινά, όπως σκεφτότανε, έτσι έγραφε. Αυτός είναι και ο λόγος που τα τραγούδια σε στίχους της από τότε μέχρι σήμερα αγαπήθηκαν από το κοινό μας.
Η συνεργασία μου μαζί της αποτέλεσε μετά το θάνατό της σημείο αναφοράς για μελετητές και εργοβιογράφους, ανθολόγους και άλλους. Να σας πω ακόμα κλείνοντας αυτό το σύντομο χαιρετισμό μου, που επιθυμώ να ευχαριστήσω άλλη μια φορά όσους θα έχουν τη διάθεση να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της Μαρίας Αγγελάκη. Ο πνευματικός πολιτισμός, ξέρετε, συνδέει όλες τις ανθρώπινες θεωρητικές δημιουργίες σε σύστημα αγωγής του ίδιου του ανθρώπου, αλλά και οργανωμένων σκέψεων και ενεργειών του συλλογικού ανθρώπου. Το κεντρικό πρόβλημα της φιλοσοφίας του πολιτισμού είναι το ζήτημα της φύσεως του πολιτισμού, που η λύση του εξαρτάται από την κοσμοθεωρητική βάση από που ξεκινάει η μελέτη και η ανάλυση του. Έτσι ο ιδεαλισμός δέχεται ότι η φύση του πολιτισμού είναι πνευματική. Αποτελεί δηλαδή ο πολιτισμός προβολή των πνευματικών προδιαθέσεων του ανθρώπου στον εξωτερικό κόσμο. Γι' αυτό τον λόγο η φιλοσοφία του πολιτισμού στον ιδεαλισμό αποτελεί ένα απλό παράρτημα της φιλοσοφίας του πνεύματος. Η Μαρία Αγγελάκη άφησε το δικό της στίγμα μέσα από τους στίχους που έγραφε σε αυτόν τον τόπο. Ελπίζω πως κάποτε έτσι ένα δρομάκι θα φέρει το όνομά της στη λίμνη, κάποτε, σαν ευχή. Θα περάσουμε στο μουσικό μέρος τώρα, αφού ανάμεσα σας, εκτός από τα πολύ αγαπητά ανήψια της Μαρίας Αγγελάκη, είναι και αγαπητοί φίλοι από τα παλιά. Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον πολιτιστικό εξοραστικό για την αρχαία, όπως είπα, φιλοξενία και την πολύ καλή έμπνευση που είχαν για να ακουστεί το έργο το μελοποιημένο της Μαρίας Αγγελάκη. Καλή ακρόαση. Ευχαριστούμε πολύ τον συνθέτη Ανδρέα Αρτέμι για τα καλά του λόγια. Η φιλοξενία είναι υποχρέωσή μας. Εύχομαι, σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μουσική βραδιά. Είμαι σίγουρη πως οι μελωδίες του Ανδρέα Αρτέμι μέσα από τους στίχους της ποιήτριάς μας θα σας ταξιδέψουν. Καλή μας ακρόαση. Λοιπόν, για όσους δεν έχετε ακούσει, δεν γνωρίζετε, γιατί είστε νέοι, δεν ακούσατε, δεν γνωρίζετε τη Μαρία Αγγελάκη και δεν την ακούσατε, θα την ακούσετε τώρα, τη φωνή της. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ερχότανε ένα απόγευμα να χαιρέψει ο αγέρας στα φύλλα της κλιματαριάς, να παιχνιδίσει ο ήλιος ανάμεσα στα φυλώματα, μέσα στα πράσινα κόκκινα να σου να εσύ και να τα λέγαμε. Θα ήθελα να ερχόταν αυτό το απόγευμα να λέγαμε για τα χρόνια που περάσανε μεγάλο τίμημα μια σάχαρη ζωής, η γαλήνη του τοπίου να καθρέφτιζε τα μάτια σου και να τα λέγαμε. Θα ήθελα αυτό το απόγευμα να ερχόταν, αλλά αυτή η θάλασσα, αυτό το χωριό που μου κρατά τη σκέψη δεμένη, θα μου το χάριζε αυτό το απόγευμα. Thank you.
αρχίζει φιλικά και περνάω. Και το διαφάνεμα του νου το παίρνω και τα ξύπνημα. Ψάχνω να βρω γύρω τώρα καραβιά του τα όνειρά μου και αρμένισω σαν νεράνι και με τη μόνη την καρδιά μου. Έφυγα νεμόνες στις σκέψεις γιατί γάνω και περνάω. Όσο μου έλειψες το λέω να μη στην άκρυπα σου βράχω και για τα μάτια σου να κυλαίω. Έφυγα δεν ωραίες στις σκέψεις γιατί λιγάνω και περνάω και το διαφρέγγεμα του νου το παίρνω και τα ξυπνημάω. Έφυγα δεν ωραίες στις σκέψεις γιατί λιγάνω.
Η ιστορία αυτού του τραγουδιού του Μικρού Ψαρά είναι ακριβώς όσο και η ιστορία του κόσμου. Είναι αυτή η εικόνα που εσείς εδώ στη Λίμνη βλέπετε, ένας μικρός ψαράς με τη βάρκα του τη γαλάζια και το γυαλί στο χέρι ψάχνει να βρει έτσι με καημό ένα ακριβό κοχύλι εδώ ακριβώς σε αυτή τη γωνιά του Εβοϊκού, την πανέμορφη Λίμνη.
Είναι ένα πολύ ωραίο ποίημα που έχει γράψει για τη Λίμνη, όπως κι όλα βέβαια. Ο φίλος μου με μια υπέροχη φωνή, Γιώργος Φορτωτήρας, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε εντάξει στο καλλιτεχνικό αυτό πρόγραμμα απόψε, θα έρθει εδώ τώρα για να μας απαγγείλει ένα ποίημα της Μαρίας. Έλα Γιώργο. Σε κυράρι. Όλοι οι δρόμοι σου, χωριό μου, ξεκινάνε από την καρδιά μου. Τα πλακόστρωτα στενά σου, οι πολλές σου ενηφοριές. Σαν αρχόντισα, κυρά μου, έχεις απλώσει τα μαλλιά σου και σταλούζει βοηκό σου μες στις θαλασσές πλογές. Όλοι οι δρόμοι σου στον ίσκιο που τα πεύκα σου λυγίζουν και τραγουδιστά μιλάνε κι είναι όλα μια χαρά. Και στου μπάτι τη φρεσκάδα τα βαρκάκια σου λυκνίζουν μες στα χρώματα του ήλιου, χρυσαφιά και θαλασσιά. Όλοι οι δρόμοι σου, χωριό μου, ξεκινάνε από την καρδιά μου, τα όνειρά μου απλωμένα μες στα γραφικά στενά και το σούρουπο σαν θάμπη, τα μπλεφώτα σου αναμένα καθρεφτίζουν εσένα, Λίμνη αρχόντισσα κυρά. Father,
Μπράβο. Στον αρμυρό γυαλό τώρα με πάνε
στην άσπρη βάρκα που άραξε νωρίς. Κι εκεί Αγνάτια να βλέπω τις θείες να μου φωνάζουνε, να μου χειροκροτάνε. Μικρό το κύμα του με να νορίζει. Άρχισε το τζάμι να δακρύζει. Τα μάτια μου κλείνουν για νωρίς. Κι εκεί Αγνάτια να βλέπω τις σκιές, να μου φωνάζουνε, να μου χειροκροτάνε. Θέλουν να με πάρουνε για αλλού κι όπως τα πιο καλά με πάνε. Αυτό είναι το «Φυσάει απόψε ματιάς», ένα από τα υπέροχα ποίηματα της Μαρίας Αγγελάκη, με τους εξαιρετικούς αυτούς στίχους. Να σας πω ότι μέσα από όλα τα στενά, εδώ, όλα αυτά, έλεγε ότι υπάρχουν κάποια κρυφά μονοπάτια. Λέω, τι είναι αυτά τα μονοπάτια? Όταν θα έρθεις στη λίμνη θα δεις, πριν το 88, πόσες λύπες υπάρχουν στα κρυφά μονοπάτια, στα πεζούλια που άσπρισα να καθίσουνε φίλοι. Αυτό το τραγούδι είναι δισκογραφημένο το 2006 και ό,τι ακούτε είναι μέσα σε διάφορες δισκογραφικές εργασίες που έχω κάνει με ποίηση της Μαρίας Αγγελάκη. Λοιπόν, να ακούσουμε τα κρυφά μονοπάτια από την Ελένη την Ευσταθίου. Στα γύρω μου, πικραμένη κι αν είναι, από ανθρώπους μαζεύτηκε η ανθρώπινη φύση. Κι αν αντέχω τη λύπη μου, καλιά να σου φεύγει, να σταθώ μες στο χρόνο μου, στο πεζούλι στην άκρη. Κι αν μου είπες υπάρχε, τι θα να έχεις μίση, στερέψαν τα τραγούδια στην τύψη τους που αγνούνται πέρα. Γιατί τα φωνάζουν τα ταυτιά μες στο δίλη και στη φέρνη ταιριάζουν.
ακούσουμε άλλο ένα ποίημα της Μαρίας Αγγελάκη από τον Γιώργο το Φορτωτήρα. Άσε τη σκέψη σου μακριά, σε αυτή την όμορφη γωνιά, στο ακροβιάρι. Πόσο γαλήνη θα ζητάς και από μακριά θα θες να πας τα τόσα κάλλη. Άσε τη σκέψη σου, μπορείς. Κλείσε τα μάτια σου, θα δεις βάρκες καϊκιά. Στη θάλασσα, στην ησυχιά, αγάπες θα είναι κι όχι στοιχιά πάνω στα φύκια. Άσε το βλέμμα τα κρυβό, μες στο μπουράγιο θα είμαι εγώ. Και θα κοιτάω. Εκεί στην άκρη του γυαλού, έλα και μην κοιτάς αλλού, σ' αποζητάω. Yes.
Από τα ερωτικά ποίηματα της Μαρίας είναι το «Μια πίκρα μέσα στο καλοκαίρι» που θα ακούσετε στη συνέχεια. Σ' αγαπήσα
πήρα εγώ και ποιος να ξέρει. Πήρα εγώ και ποιος να ξέρει πόσο σ' αγάπησα. Ήρθε μη βρε ο χειμώνας, κρύος αγέρας που με πάει. Σέρνει το όνειρο το πάει, κι που σ' αγάπησα. Το «Στάσου εκεί» είναι ένα από τα, ήταν το πρώτο ποίημα που είχαμε υλοποιήσει στα μέσα της δεκαετίας του 80 της Μαρίας Αγγελάκη. Τη φώναξα στο σπίτι μου στην Αθήνα να έρθει να ακούσει αυτό το ποίημα. Μου λέει αυτό το «Στάσου εκεί», το οποίο η σημειολογία αυτού του τραγουδιού έχει να κάνει με τη σκοτεινή πλευρά της σελήνης. Λέω με ποια? Λέω με τη σκοτεινή πλευρά της σελήνης. Όταν έρθεις στη λίμνη και δεις το ολόγιωμο φεγγάρι, μου λέει, να καθρεφτίζεται πάνω από τα νερά, θα καταλάβεις. Πράγματι, το 1988 ήταν Αύγουστος όταν ήρθα εδώ στη λίμνη και είχε μπατσέλινο. Με πήγε στο παγκάκι εδώ απέναντι, στη θάλασσα και κάτσαμε και άρχισε να βγαίνει το φεγγάρι και άρχισε σιγά σιγά να μου απαγγέλει αυτό το τραγούδι και εγώ ως μουσικός αργότερα πήρα αυτό το ρυθμό της φωνής της Μαρίας Αγγελάκη και το έκανα αυτό που θα ακούσετε στη συνέχεια. Στην άμμο ξαπλωμένος
και ακούμπα στις βάρκες να σε βρέχει το χύμα, να σε λούζει ο αφρός και μα τη φιάλα κεντά στο κορμί σου η αρμύρα, και μα τη φιάλα κεντά στο κορμί σου η αρμύρα. Είπαμε ότι η Μαρία Κελάκη αγάπησε πολύ τους ποιητές του 30. Λέω, Μαρία, πρέπει να γράψεις κάτι που να εκφράζει απόλυτα αυτή την εποχή του Μεσοπολέμου που τόσο πολύ αγαπάς. Είχε μια αναθολογία στο σπίτι με όλους αυτούς τους ποιητές, τους μεσοπολεμικούς. Λέω, θα γράψεις κάτι το οποίο θα με παραπέμπει ακριβώς σε αυτή την εποχή. Τότε είχαμε αυτόματους τηλεφωνητές και με παίρνει, έλειπα από το σπίτι και ο τηλεφωνητής κατέγραψε το «Έρχονται οι καιροί», αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε αμέσως τώρα σε ρυθμό βάρος.
σας τους αγαπώ λοιπόν αυτό το μπάς. Ένα από τα πιο, θα έλεγα, διαχρονικά τραγούδια που έχω γράψει είναι το «Δείξε μου φίλε ένα δρόμο». Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πάρα πολύ στην Κύπρο και εννοώ ότι τα μηνύματα αυτού του τραγουδιού που λέει ότι «δείξε μου φίλε ένα δρόμο που να τον έχεις περπατήσει, έχω αλλάξει χίλιους δρόμους και χίλια τρένα της γραμμής, μα δεν μπορώ να φτάσω κάπου η καρδιά μου να κουμπίσει». Και ύστερα λέει «δείξε μου φίλε ένα δρόμο να μην τον έχουν βόμπες σκάψει και ούτε τα βάσανα του κόσμου να τον περνάνε τακτικά». Και ίσως ο δρόμος αυτός, Μαρία μου, να μην μας έχεις κρατήσει. Αυτή η διαχρονική σου σκέψη είναι ένας δρόμος δυστυχώς που από τα χρόνια που έφυγες μας ταλανίζει ακόμα με τους πολέμους και με όλα τα κακά και τις δυστυχίες των ανθρώπων. Και εμείς είμαστε στην Κύπρο πολύ κοντά στις γειτονιές που γίνονται πολλά και διάφορα. Ο Δημήτρης θα σας... έχει τραγουδηθεί αυτό το τραγούδι από πολλούς τραγουδιστές, συνεργάτες μου παλαιότερα. Η νεότερη του εκδοχή είναι αυτή που θα ακούσετε από τον Δημήτρη Γερμανό. Το 1990 αποφασίζω να φύγω από την Αθήνα διαπαντός και να επιστρέψω στην Κύπρο για λίγο καιρό, όμως εγώ γλυκάθηκα όταν γύρισα στην πατρίδα μου, μου άρεσε τόσο πολύ που αποφάσισα να μείνω
Και η Μαρία Αγγελάκη δεν το ήξερε, της το απέκρυψα ότι θα έφευγα από την Αθήνα. Της έστειλε ένα γράμμα το οποίο έλεγε ότι έφυγα από την Αθήνα και λοιπά και λοιπά. Και παίρνω μία απάντηση σε ποίημα και η απάντηση είναι αυτή που θα ακούσετε. Τι μας χωρίζει. Φιλοσοφία της, σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τις χαμένες αγάπες, μια λέξη τόσο απλή, αλλά ποιος σου μάθε να λες τη λέξη αγάπη, που είναι μια λέξη με φιγούρες και στροφές. Yo
σου μαθαίνα λες τη λέξη αγάπη, που είναι μια λέξη με φιγούρες και στροφές. Αν έχει νόημα βαθύ να μην ξεχάσεις, να αγκαλιάζεις, να φιλάς και να τη λες. Αν έχει νόημα βαθύ να μην ξεχάσεις, να αγκαλιάζεις, να φιλάς και να τη λες. Τότε θα γίνεται μια σμίξη αλαβιοσύνης που θα παλεύει η καρδιά σου η φτωχή, σαν να στραπεί μες στη νυχτιά και με διασύνη. Θα τρέχει πάλι η ματιά σου να ανέβει. Σε κάμπο ανθός παρετώ με πόρτα ανοιγμένη, μια μυρωδιά μυρτιάς και θα σου το πω. Στα πράσινα με κατασπρόφανη και η ματιά σου να ρεμενίζει στα κρυφά της, να ξανυχτούμε μακριά χωρίς τροπή. Και η ματιά σου να ρεμενίζει στα κρυφά της, να ξανυχτούμε μακριά χωρίς τροπή. Ποιος σου μαθαίνα λες τη λέξη αγάπη, λέξη με φιγούρες και στροφές. Αν έχει νόημα βαθύ να μην ξεχάσεις, να αγκαλιάζεις, να φιλάς και να τη λες. Ποιος σου μαθαίνα λες τη λέξη αγάπη, που είναι μια λέξη με φιγούρες και στροφές. Έλα γλυκά οι δυο μας να περνάμε, να αγκαλιάζεις, πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω. Θα τελειώσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε αυτή την βραδιά, το μουσικό μέρος, τραγουδώντας το «Ψάχνω να βρω εσένα», ένα από τα τραγούδια που λέει ότι φυγαδεύω όλες τις σκέψεις, γεφύρι κάνω και περνάω και το διαφέντεμα του νου μου το παίρνω και ταξίδι πάω, όπως εμείς ταξιδέψαμε, έτσι σαν γλάρι ήρθαμε εδώ, χάρη στο πολιτιστικό εξοραϊστικό σύλλογο, που σαν αυτό το ταξίδι, όπως έβλεπα σήμερα, προς τη θάλασσα, φρόντισαν να μας φυλακίσουν σε κάτι γκρεμούς εκεί πάνω, πολύ ωραία όμως, μαγευτικά όλα, πανοραμική λίμνη να φαίνεται. Είστε ευτυχισμένοι που μπορείτε να ζείτε σε αυτό τον μαγεμένο τόπο, να τον αγαπάτε αυτόν τον τόπο. Έτσι θα σας αφήσουμε με το «Ψάχνω να βρω», με πολλές πολλές ευχαριστίες, γιατί είστε ένα εκπληκτικό κοινό και το χειροκρότημα είναι για σας.
ανάμνησης κοντά μου. Και φυλαδεύω όλες τις σκέψεις και φυλινάρω και περνάω. Και το διαφέρεμα του νου μου το παίρνω και ταξίδι πάω. Και φυλαδεύω όλες τις σκέψεις και φυλινάρω και περνάω. Και το διαφέρεμα του νου μου το παίρνω και ταξίδι πάω. Σα πελάγι και με τιμώνει την καρδιά μου. Και φύγατε όλες τις σκέψεις και φιλικάνω και περνάω. Και το διαφέρεμα του νου μου το παίρνω και ταξίδι πάω. Και φύγατε όλες τις σκέψεις και φιλικάνω και περνάω. Και το διαφέρεμα του νου όσο μου έλειψες το λέω. Να μπει στην άκρη του άσπρου βράχου και τα μάτια σου να κλαίω. Και φύγανε όλες τις σκέψεις και φυλικάνω και περνάω. Και το διαφέρεμα του νου μου τα παίρνω και ταξίδι πάω. Και φύγανε όλες τις σκέψεις και φυλικάνω και περνάω. Θέλω πολύ να ευχαριστήσω τον ηχολήπτη μας, τον Κωνσταντίνο και τον γιο του που έκαναν αυτή την ηχολήψη εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την συνεργάτηδά μου, την Κονδυλένια, η οποία είναι μια βραβευμένη φωτογράφος και έκανε και την ηχητική κάλυψη και τη βιντεοσκόπηση, την οπτικογράφηση μάλλον. Θα σας πω για ποιο λόγο. Ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος και εγώ, με αφορμή τα 100 χρόνια της Μαρίας Αγγελάκη, θα γίνει μια δική μου παραγωγή σε δίσκο ή σε DVD με εικόνα, όπου εγώ προσωπικά προσφέρω την παραγωγή προς τον Σύλλογο για να κάνουν να έχουν ένα διαβατήριο εντός εισαγωγικών στο χέρι τους για το μέλλον, με άξονα τη Μαρία Αγγελάκη που ήμουν σε αυτό τον τόπο. Ευχαριστώ την οικογένεια Αγγελάκη πάρα πολύ, τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Αγγελάκη που τον γνώρισα τα χρόνια εκείνα της Αθήνας στο σπίτι της Μαρίας, την Πιπίτσα, την Πέττη που νομίζω κάπου είναι εδώ. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιώργο τον Φορτονίρα με την υπέροχη φωνή του που σας απήκυνε. Και εσάς βεβαίως, πάρα πολύ. Να σας κάνουμε μια υπόκληση. Ήθιστε αυτό οι καλλιτέχνες να βγαίνουν μπροστά και να υποκλίνονται. Παρακαλώ. Τελικά είχα δίκιο. Ήταν μια υπέροχη μουσική παράσταση. Ευχαριστούμε πολύ τον μουσικοσυνθέτη Ανδρέα Αρτέμι, την Ελένη την Εξαρτήνη, την Δήμητρη Μανώλη και τον Δημήτρη τον Γερμανό. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που με την παρουσία σας
σας απόψε εδώ μας δίνετε δύναμη για να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε για ό,τι καλύτερο. Αυτός ο τόπος τελικά είναι μια πηγή έμπνευσης. Κάτι έχει, έχει κάτι μαγικό. Ας υποκριθούμε λοιπόν και ας προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Όλος ο πολιτιστικός σύλλογος σας ευχαριστεί μέσα από την καρδιά του. Καλή δουλειά, λοιπόν. Και οι εταιρείες θα τις κυρίες.